Πάμε πάλι στο θέμα του εμβολίου. 7 στους 10 Έλληνες ετοιμάζονται να εμβολιαστούν, ενώ οι αρνητές μειώθηκαν αισθητά τους τελευταίους 3 μήνες, σύμφωνα με έρευνα της Διανέωσης. Στα δημόσια νοσοκομεία όμως, η καταγραφή του υγειονομικού προσωπικού που συμφωνεί να εμβολιαστεί συναντά αντιδράσεις, εμπόδια και καθυστερήσεις. 2 στους 3 Έλληνες είναι αποφασισμένοι ή προσανατολίζονται να κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Πρόβλημα υγείας δεν έχω και από τη στιγμή που είναι για το γενικό καλό, οι επιστήμονες ξέρουν, γιατρός δεν είμαι, θα ακολουθήσω αυτό που λένε οι γιατροί. Σύμφωνα με έρευνα της Διανέωσης σε συνεργασία με τη Μέτρο Ανάλυσης, το ερώτημα αν σκέφτεστε να κάνετε το εμβόλιο, το 66,3% απαντά σίγουρα ναι και μάλλον ναι, και μόνο το 27,4% απαντά σίγουρα όχι ή μάλλον όχι. Μάλιστα, το ποσοστό των αρνητών έχει πέσει 15 μονάδες από το Σεπτέμβριο που ήταν στο 42%. Ναι, θα το κάνω. Κανονικά πρέπει να το κάνουν όλοι, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Σχεδόν όλοι όμως, το 94% συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές. Και μόνο το 4% διαφωνεί. Άμα είναι αναγκαίο, θα το κάνω. Δεν έχω θέμα σε αυτά. Με εμπόδια προχωράει η καταγραφή των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία που θέλουν να εμβολιαστούν. Η επίγουσα εντολή καταγραφής στάλθηκε την Πέμπτη με οδηγία να συμπληρωθούν οι λίστες ως τις 10 το πρωί της Παρασκευής. Δόθηκε όμως παράταση γιατί οι λίστες ακόμη δεν έχουν συμπληρωθεί. Στον Ευαγγελισμό το 60% έχει δηλώσει προφορικά ναι και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 70%. Αρκετοί γιατροί και κυρίως μη ιατρικό προσωπικό εμφανίζονται διστακτικοί. Δεν έχουν κανένα λόγο, απαντά Έλληνας γιατρός που έκανε το εμβόλιο στο εξωτερικό. Εγώ ως αναισθησιολόγος βρισκόμουν στην πρώτη γραμμή ουσιαστικά άμυνας απέναντι στον ιό. Ήμουν από τους πρώτους που πήραν το εμβόλιο. Κανένα πρόβλημα, καμία δυσκολία. Στη Λάρισα, όπου ο κορονοϊός έκανε μεγάλη ζημιά, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 8 στους 10 γιατρούς δήλωσαν ότι θα εμβολιαστούν, αλλά μόνο το 20-30% του μη ιατρικού προσωπικού. Στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, ναι, δήλωσε το 65-70% του υγειονομικού προσωπικού, αν εξαιρεθούν οι νοσούντες και οι ειδικές κατηγορίες ασθενών. Στα Τρίκαλα δήλωσε ναι το 60% και από αυτούς το 80% είναι γιατροί. Το 30% είτε λείπει λόγω άδεια ή ρεπό, είτε απάντησε όχι. Σε 2 νοσοκομεία του Βόλου και της Καρδίτσας, το μισό προσωπικό δήλωσε ότι θα εμβολιαστεί, αλλά από αυτούς το 90% είναι οι γιατροί. Και εγώ και η οικογένειά μου, δηλαδή και η γυναίκα μου και τα δύο παιδιά, θα το κάνουμε το εμβόλιο. Γιατί είναι μονόδρομος για να βγούμε από αυτή τη λέλαπα η οποία μας έχει κατακλείσει. Όσο για τους ιδιώτες γιατρούς στην Αττική, το 75% εκτιμάται ότι θα δηλώσει ναι στο εμβόλιο.